Και να πάμε και στο κορφί της Άνδρου, όπου και εκεί πραγματοποιήθηκε δέηση και λιτανία. Εκεί βρέθηκε και ο Βαγγέλης Λουκίσας, ο οποίος μαγνητοσκόπησε και όλη την δέηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή εκεί και τον έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στο νησί και πώς συμμετείχατε εκεί? Εγώ πάντα καταγράφω εκδηλώσεις εδώ και 15 χρόνια, οποιαδήποτε εκδήλωση γίνει στο νησί, και πήγα και στη Λιτανία. Είχα ζήσει Λιτανία μικρός με το σχολείο, είχαμε βγει έξω από την Άνδρο και πάλι υπήρχε ανομβρία και μάλιστα μετά τη Λιτανία τότε, δεκαετία του 60, έβρεξε αμέσως και το ευχαριστηθήκαμε. Τώρα πόσο καιρό έχει να βρέξει στην Άνδρο? Στην Άνδρο καλά έχει να βρέξει 2 χρόνια. 2 χρόνια. Ήταν το όνομα Ιδρούσα, τώρα έγινε Διψούσα. Σωστό. Μάλιστα. Καμιά πρόβλεψη έχετε τώρα πότε θα βρέξει? Τίποτα. Κολλημένοι στα site είμαστε και βλέπουμε τα βαρομετρικά που έρχονται και ξαφνικά στις Κυκλάδες τρίβουν και πάνε πάνω, πάνε κάτω, αλλά εδώ δεν έρχεται. Οι πηγές σε τι κατάσταση είναι τώρα? Γιατί η Άνδρος έχει και καλό νερό, πρέπει να πούμε. Έχει καλό ποσμό νερό, αλλά τι γίνεται τώρα με αυτό το θέμα? Έχει λιγοστεύσει πάρα πολύ το νερό. Στην πόλη μέσα γίνονται διακοπές από τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί για να γεμίσουν το πηγάδι. Και να δούμε μέχρι πότε. Η τραγική κατάσταση τη ζουν οι αγρότες. Ναι, βέβαια. Τα μελίσια εγκαταλείπουν τις κυψέλες παρά τις φροντίδες των μελισσοκόμων. Θέλουν ένα πιο φιλικό περιβάλλον. Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν να ταΐσουν τα ζώα, τα ύφη. Γενικά η κατάσταση είναι δύσκολη. Είναι μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι μόνο στην Άνδρο, είναι και στα καλά. Ελπίζουμε να βρέξει σύντομα και να τα ξαναπούμε υποβροχήν. Γεια σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, μακάρι, να είστε καλά. Πάμε.